Εστία μόλυνσης έχει προκληθεί στην οδό Μελίσσου, στην πόλη της Σάμου, όπου εδώ και 15 μέρες ένα φρεάτιο παραμένει ανοιχτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει φοβερή δυσοσμία αλλά και κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή. Οι περιοίκοι ήδη έχουν προχωρήσει στη σύνταξη κειμένου και στη συλλογή υπογραφών ώστε ο Δήμος Σάμου να επιληφθεί του θέματος και να σταματήσει η κυκλοφορία τροκτικών αλλά και επικίνδυνων ερπετών. Η καθημερινότητά μας έχει γίνει πλέον ανυπόφορη, δηλώνουν χαρακτηριστικά στην κάμερα της Αμιακής Τηλεόρασης. Είναι 15 μέρες που είναι σκαμμένα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ρωτάμε τους ελληνικούς πότε θα τελειώσει και αυτοί οι άνθρωποι είναι ανίδεοι και άσχετοι. Δεν ξέρω να μας πούν. Οι εργολάβοι το ίδιο. Ο βόθρος με τελείμματα είναι στην έξοδο κινηματογράφου και δεν δουλεύει βέβαια πολύ, με 5-6 άτομα, αλλά υποτίθεται ότι έχει μια καλή ταινία και γεμίζει. Η έξοδος αυτή πρέπει να ανοίξει για να φύγουν οι θεατές. Αυτό είναι δυνατόν, γιατί μπροστά είναι ο λάκκος με τελείμματα. Αριστερά είναι τα σχολεία, το δημοτικό, λίγο πιο πάνω τα νηπιαγωγεία και οι γονείς όσο και τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο. Και όταν τα φέρνουν και όταν φεύγουν τα παιδιά. Εμείς έχουμε πνιγεί από τη δυσοσμία και τα κουνούπια, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τώρα έχουμε κάνει μια αίτηση προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Θα κάνουμε άλλη προς τις υγειονομικές υπηρεσίες, να δούμε μήπως καταφέρουμε κάτι. Απευθυνθήκαμε και σε εσάς και βλέπουμε ότι προωθείτε τα προβλήματα και λύνονται. Και ενώ αυτή είναι η κατάσταση στους εσωτερικούς δρόμους, κακή είναι η εικόνα και στην παραλιακή στην πόλη της Σάμου και συγκεκριμένα στο ύψος του πρώην ξενοδοχείου Ξενία, όπου παραμένει μετελές το έργο του πεζοδρομίου. Το συγκεκριμένο κομμάτι από το Ξενία μέχρι το Γεφυράκι έχει παραδοθεί χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί, αφού ο προηγούμενος εργολάβος είχε κηρυχθεί έκτοτος από την πρώην Δημοτική Αρχή, με αποτέλεσμα να παραμένουν ημιτελή τα συγκεκριμένα σημεία του δρόμου, χωρίς να αναλαμβάνει άλλος εργολάβος την αποπεράτωσή τους. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής αλλά και οι δημότες αναρωτιούνται γιατί δεν υπάρχει μέρημνα από τις τεχνικές υπηρεσίες ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να αποκατασταθεί η βατότητα με πλακόστρωση ή τσιμεντόστρωση. Εξάλλου, χρονίζει το πρόβλημα της αποκατάστασης της όψης του πρώην ξενοδοχείου Ξενία αλλά και των τριγύρω κτισμάτων που έχουν καταληφθεί στην τύχη τους, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε σκουπιδότοποι και δημόσια ουρητήρια.